Ξεκινάμε μία αναφορά σε σχέση με το άρθρο 19 με αφορμή την κινητοποίηση που γίνεται σήμερα από τους εργαζόμενους των ΟΠΕΚΑ, οι οποίοι κινητοποιούνται ενάντια στο συγκεκριμένο άρθρο που περιορίζει τη δυνατότητα με απόφαση, όπως προβλέπεται μέσα στο άρθρο του Υπουργού Εργασίας, δίνει τη δυνατότητα λοιπόν στον Υπουργό για τη μετακίνησή τους κατά το δοκούν, κατά τον Υπουργό. Και βέβαια το συγκεκριμένο άρθρο, αυτό που επικαλείται, είναι η τεράστια ελλείψη προσωπικού. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να απαλληφθεί αυτό το άρθρο και ο Υπουργός, το Υπουργείο, η κυβέρνηση άμεσα να προβεί σε προσλήψη προσωπικού. Και εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα, όχι μόνο με αφορμή των ΟΠΕΚΑ, τα τεράστια ζητήματα υποστελέχωσης όλων των δημόσιων, του ευρύτερου, στενότερου δημόσιου τομέα υπηρεσιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, όση βοήθεια και να προσφέρει ένα χρηματικό επίδομα, και αυτό με δόσεις, δεν μπορεί να μεταβάλει το αρνητικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει, ειδικά στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, οι αντεργατικοί νόμοι, που συρρυκνώνουν μισθούς, εντείνουν τη φορολελασία και φορολιστία του λαού, μειώνουν το αφορολόγητο, εμπορευματοποιούν και ιδιωτικοποιούν κοινωνικές υπηρεσίες, την υγεία, την πρόνοια, περικόπτουν κοινωνικές δαπάνες και άλλα. Όμως ακόμα και αυτή η υποτυπώδης παροχή που θα λάβουν γυναίκες, ζευγάρια, προέρχεται από τη δική τους δουλειά, από τις περικοπές που έχουν υποστεί σε μία σειρά παροχές και δικαιώματα, από την υπέρογη φορολογία που επιβαρύνονται, προκειμένου να επιτευχθούν τα ματωμένα πλεονάσματα, για τα οποία βέβαια πανηγυρίζουν οι κυβερνήσεις και από τα οποία επιστρέφονται ψίχουλα, όπως το συγκεκριμένο επίδομα, που μάλιστα παρουσιάζεται με βάση και την ιδεολογική έκθεση ως μέτρο που στα πλαίσια μάλλον της δημογραφικής πολιτικής. Όμως, αν κάτι αναδείχθηκε στη συζήτηση και στην Επιτροπή, συγκεκριμένα στην ακρόαση φορέων, είναι πως τα όποια μέτρα των διαφόρων κυβερνήσεων διαχρονικά που αφορούν επιδόματα μίας χρήσης για τα νέα ζευγάρια, τις πολύτεκνες οικογένειες και άλλα, δεν μπορούν να καλύψουν ούτε στοιχειοδός τις όλο και αυξανόμενες και τεράστιες ανάγκες μιας οικογένειας. Συγχρόνως, μέσω της χορήγησης του συγκεκριμένου επιδόματος, που προβάλλεται και ως κίνητρο για τους γονείς, υπάρχει βαθύτερη στόχευση, αφού σήμερα βρισκόμαστε ως χώρα σε διαφορετική φάση του κύκλου της καπιταλιστικής οικονομίας. Στοχεύει λοιπόν να καλλιεργήσει προσδοκίες στους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα που στενάζουν κάτω από το βάρος των αντιλαϊκών μέτρων, πως μπορούν να έχουν κάποια ωφέλη από την καπιταλιστική ανάπτυξη. Να συμφιλειωθεί δηλαδή η εργατική λαϊκή οικογένεια, ιδιαίτερα το νέο ζευγάρι, η νέα μητέρα, με μια ζωή με ευκαιριακά επιδόματα, όπως λέτε, ίσες ευκαιρίες. Να παραιτηθούν από την απέτηση για σύγχρονα δικαιώματα στην εργασία, στο ωράριο εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση, στην προστασία της μητρότητας. Να παραιτηθούν από τη διεκδίκηση σύγχρονων δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών και υποδομών υγείας, πρόνοιας, παιδείας, στήριξης της οικογένειας. Γιατί οι λεγόμενες ίσες ευκαιρίες που αναφέρεται σημαίνουν ευέλικτη εργασία, με ευέλικτα δικαιώματα, σπαστά και ακανόνιστα ωράρια, δουλειά τις Κυριακές, δηλαδή ωράριο και ζωή λάστιχο για την πλειοψηφία των νέων. Αυτές τις στοχεύσεις ουσιαστικά υπηρετεί, όπως αναδείχθηκε και μέσα από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, ο αντιλαϊκός διαγωνισμός που διεξήχθη στην επιδοματική πολιτική δίθεν για τη στήριξη της οικογένειας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Μια βολική αντιπαράθεση για τα μέτρα που πήρατε με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ευκαιριακά επιδόματα που αποτελούν ένα ελάχιστο δίχτυ εκτόνωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας και επιδόματα που χορηγούνται με κριτήριο τα απαράδεκτα όρια της φτώχειας. Γι' αυτό και η αντιπαράθεση μεταξύ σας επικεντρώθηκε στο ποιος έδωσε περισσότερα επιδόματα, ποια κυβέρνηση επέκτηνε η μείωση τους δικαιούχους για το ύψος τους, από ποιο κονδύλι έκοψε και σε ποιο τομέα έδωσε και άλλα. Με άλλα λόγια, μέτρα που παγιώνουν τη σημερινή βαρβαρότητα που βιώνουν τα νέα ζευγάρια, οι νέες μητέρες, και που δεν την ανατρέπουν. Επιβεβαιώνεται στην πράξη και από τη συζήτηση ότι η αντιπαράθεση αυτή συνοδεύεται με μπόλικες δόσεις υποκρισίας, ώστε να κρυφτούν οι διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, για τα εμπόδια που συναντάει η νέα γυναίκα, το νέο ζευγάρι, στη δημιουργία οικογένειας, ως συνέπεια των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων και των προνομίων στους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Αλήθεια,
Πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα εμπόδια οι εργαζόμενες γυναίκες που το 34% των ασφαλισμένων δουλεύει με μερική απασχόληση και με μέσο ημερομίσθιο 24 ευρώ. Πώς ένα ζευγάρι θα αντιμετωπίσει το κόστος του προγεννητικού ελέγχου που ξεπερνά τα 1.500 ευρώ και που αφορούν το κόστος ορισμένων εργαστηριακών εξετάσεων, χωρίς να βάζουμε σε αυτές τις επισκέψεις στους γιατρούς, στο γιατρό ή άλλες εξετάσεις. Ενώ συγχρόνως οι μευτικές γυναικολογικές κλινικές στα αντίστοιχα τμήματα στα νοσοκομεία βρίσκονται σε τραγική κατάσταση λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό αλλά και εξοπλισμό, δίνοντας τη δυνατότητα παράλληλα στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα να τζιράρει δεκάδες εκατομμύρια ετησίως από αυτές τις δραστηριότητες. Αλήθεια, ποια είναι η δίθεν ευκαιρία που έχει μία κοπέλα να δημιουργήσει οικογένεια όταν με το αντεργατικό οπλοστάσιο που έχετε θεσπίσει η μεγαλεοργοδοσία ξεσαλώνει? Οι εκβιασμοί σε νεοπροσλαμβανόμενες κοπέλες φτάνουν μέχρι το γνωστό πρόγραμμα επιδότησης της κρυοσυντήρησης των οαρίων για να βάλουν στο ψυγείο τη χαρά της μητρότητας. Γιατί θέλουν να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τις γυναίκες, χωρίς διακοπές στον εργάσιμο βίο τους, αλλά και χωρίς άλλες προσωπικές οικογενειακές υποχρεώσεις. Μάλιστα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν διστάζει να ρίξει στο τραπέζι την πρόταση για θεσμοθέτηση της δυνατότητας να επιλέγουν οι ίδιες οι μητέρες το χρόνο που θα λάβουν την άδεια τοκετού λοχίας. Έτσι, δίπλα στα ελαστικά ωράρια ανοίγεται ενδεχομένως το δρόμο για να κόβει και να ράβει η εργοδοσία στα μέτρα της και την άδεια μητρότητας. Και είναι πρόκληση να συζητάμε για τους δημογραφικούς δείκτες και την ίδια στιγμή η μητρότητα να γίνεται συνώνυμο της ανεργίας, της απόλυσης, της καταστρατήγησης έστω και όσων μέτρων προστασίας υπήρχαν, άδειες μητρότητας, επιδόματα και άλλα, και από τις επιχειρήσεις φυσικά του ιδιωτικού τομέα αλλά και από το δημόσιο. Και είναι υποκρισία να έρχεται σήμερα, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έχει απορρίψει ως κυβέρνηση την τροπολογία που είχε καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας πέρυσι, το Μάρτιο του 19, για την κατάργηση της προϋπόθεσης συμπλήρωσης των 200 ημερών ασφάλισης για τη χορήγηση άδειας μητρότητας από τον ΕΦΚΑ και την επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας που χορηγεί ο ΑΕΔ, που σήμερα αποκλείονται για τον ανωτέρω λόγο, καταθέτοντας τροπολογία η οποία ασχολείται με τον αποκλεισμό από την άδεια μητρότητας των ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργαζομένων μητέρων στο δημόσιο, περιφέρειες, δήμους κτλ. Καμία αναφορά φυσικά στο πάγιο αίτημα των εργαζομένων για μονιμοποίηση των συμβασιούχων, γυναικών, ανδρών. Διότι όχι μόνο θεωρεί δεδομένο τη γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων σε ιδιωτικό αλλά και σε δημόσιο τομέα, αλλά στην τροπολογία επικαλείται το άρθρο 142 του νόμου 3655 του 2008. Που με υπουργική απόφαση ρύθμιζε τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση της ειδικής άδειας μητρότητας. Όμως, ποια η βασική προϋπόθεση? Τα 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια με βάση το 4ο εδάφιο, το άρθρο 39 του νόμου 1846 του 51. Ένα απαράδεικτο εδάφιο που καμία φυσικά αστική κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει καταργήσει. Τι θα γίνει όμως με τις γυναίκες που μετά από μακροχρόνια ανεργία προσλαμβάνονται ως ειδόχο ιδιωτικού δικαιορισμένου χρόνου στο δημόσιο, οι οποίες τον πρώτο μέχρι τον ένατο μήνα της σύμβασης μείνουν έγκυες, σύμφωνα με την νομοθεσία που υλοποιεί και η Νέα Δημοκρατία σήμερα, αλλά και με βάση την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, αποκλείονται από την άδεια μητρότητας, γιατί δεν έχουν συμπληρώσει τις 200 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία 2 χρόνια. Ενώ συγχρόνως η υποκριτική ευαισθησία σας εξαντλείται μέχρι το σημείο που λύγει η σύμβαση. Διότι είναι πολλές οι περιπτώσεις νέων γυναικών με τέτοιες συμβάσεις εργασίας που απολύονται λόγω λήξης σύμβασης πριν γεννήσουν. Άρα αποκλείονται με τον πιο βάρβαρο τρόπο από την άδεια μητρότητας. Αποκαλυπτικές ήταν και στην Επιτροπή οι τοποθετήσεις τόσο της εισηγήτρας της Νέας Δημοκρατίας όπως και της εισηγήτρας του ΣΥΡΙΖΑ. Η μεν πρώτη, αναφερόμενη στο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, η εισηγήτρα, αναφερόμενη στο νομοσχέδιο, όπως και από αυτό το βήμα πριν από λίγο, το χαρακτήρισε κοινωνικό νομοσχέδιο με προεκτάσεις τόσο κοινωνικές όσο και εθνικές, αλλά και ασφαλιστικές, στα πλαίσια της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, που είναι καθαρά αναπτυξιακή πολιτική. Ενώ η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι τα επιδόματα και οι παροχές έχουν αναπτυξιακή διάσταση, δηλαδή κάθε ευρώ
που ξοδεύεται, γι' αυτά επιστρέφει στην οικονομία πολλαπλασιασμένο. Πλήρης ταύτιση στο να αντιμετωπίζετε σύνθετα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν συνολικά τις συνθήκες ζωής και εργασίας της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας, όχι με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες της οικογένειας, αλλά με κριτήριο το όφελος για την καπιταλιστική οικονομία. Με αυτό το κριτήριο κοστολογείτε ορισμένες ελάχιστες παροχές, όπως το επίδομα γέννησης, για να διαχειριστείτε τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής σας, που αναπαράγει τη γενικευμένη ανασφάλεια, την ανεργία και την υποαπασχόληση, τη φτώχεια. Βέβαια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει ένα βήμα περαιτέρω, εισάγοντας νέα αντιδραστικά ρατσιστικά κριτήρια και διαχωρισμούς. Κριτήρια κόφτες για τη χορήγηση των επιδομάτων τέκνων, στέγασης, κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, στη λογική των περικοπών που διαχρονικά εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις. Και γίνεται λόγος για συγκεκριμένα για τα άρθρα 7, 15, 17 και 29. Έτσι, με την πρόβλεψη για τη 12ετή διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στο άρθρο 7, για παράδειγμα, αποκλείονται από το επίδομα γέννησης. Ενώ αντίστοιχα στο άρθρο 15 αποκλείονται από το επίδομα παιδιού. Όπως και με το άρθρο 17 που αφορά το επίδομα στέγασης. Ζητήσαμε και ζητάμε και στην Επιτροπή Αλλαγής, ζητάμε και από αυτό το βήμα να αφαιρεθούν τόσο το άρθρο 7 όσο και οι ρυθμίσεις των άρθρων 15 και 17. Αντίστοιχα, με το κριτήριο της πραγματικής φίτησης που εισάγεται στο άρθρο 15 και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες οικογενειών από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, Ρωμά, άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ., θεωρούμε πως δεν αντιμετωπίζεται το υπαρκτό αυτό πρόβλημα με διοικητικά μέτρα και μάλιστα οικονομικού χαρακτήρα. Έτσι, για παράδειγμα, οι οικογένειες του Ρωμά χρειάζονται ολόπλευρη στήριξη για να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην κοινωνία με μέτρα ενίσχυσης του κινήτρου της πραγματικής σχολικής φίτησης και όχι τιμωρητικά μέτρα. Αντίστοιχα, χρειάζονται στήριξη και οι οικογένειες των παιδιών με αναπηρία που δεν παρακολουθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση και μένουν στα σπίτια τους, για τα οποία ερείς το εμπαρόδο δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό τους. Απαιτούνται ειδικά σχολεία ώστε να φοιτούν όλες οι κατηγορίες των μαθητών με αναπηρίες, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυση των οικογενειών οικονομικά και ηθικά. Αντίστοιχα και στο άρθρο 29, που πέραν της μετονομασίας του ΚΕΑ, του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης, ελάχιστο εγγυημένο επίδομα, προστίθεται επιπλέον το κριτήριο για τη χορήγησή του αυτό της πραγματικής φίτησης. Δηλαδή, μία οικογένεια που ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης, που αυτές παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που τις οδηγήσατε με τις πολιτικές σας και τις οδηγείτε διαχρονικά στην ακραία φτώχεια, που έχει σαν αποτέλεσμα να διώχνει τα παιδιά από το σχολείο, αυτό θα αντιστραφεί με τη χορήγηση των ψίχουλων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος? Όμως, ακόμα και αν αυτά τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο προκειμένου να μην περικοπεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τι ουσιαστικό θα αλλάξει ως προς την ουσία του ζητήματος, όταν αυτά τα παιδιά θα βιώνουν την ανέχεια, τη φτώχεια και την έλλειψη στοιχειωδών παροχών για τις ανάγκες της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης? Με τη διάταξη της ρύθμισης, αυτές οι ανάγκες των οικογενειών παραμένουν ως ατομική ευθύνη να τις αντιμετωπίσουν και μάλιστα έναντι της ποινής περικοπής αυτής της ελάχιστης οικονομικής παροχής. Και αν κάτι επιβεβαιώνεται, είναι πως όλα τα έως τώρα μέτρα και οι πολιτικές πρακτικές όλων των κυβερνήσεων συνθλίβουν την κοινωνική ζωή της γυναίκας και φέρνουν σε αντιπαράθεση το δικαίωμά της στην εργασία με την κοινωνική ανάγκη προστασίας της μητρότητας, της οικογένειας. Σμπαραλιάζουν τις οικογενειακές σχέσεις και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Έτσι και στο δημογραφικό ζήτημα, η δημιουργία και η λειτουργία, για παράδειγμα, ειδικής γραμματείας για τη δημογραφική πολιτική ή η Εθνική Επιτροπή Δημογραφικής Πολιτικής που αναφέρεται στην τροπολογία του ΚΙΝΑΛ, μέρος της τροπολογίας, άρθρο της τροπολογίας, δεν σημαίνει και ριζική αντιμετώπιση των αιτιών που τα γεννούν και τα αναπαράγουν, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλες σχετικές ειδικές γραμματείες και εθνικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών διαδικασιών σε σύνθετα κοινωνικά ζητήματα. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η λειτουργία, να αντιμετωπίσει η λειτουργία γραμματείας, επιτροπής κτλ. Τη γενικευμένη ανασφάλεια των νέων ζευγαριών.
από τη στιγμή που παραμένουν οι οικονομικοί, κοινωνικοί αλλά και πολιτιστικοί παράγοντες που βάζουν εμπόδια στην επιλογή ενός ζευγαριού να δημιουργήσει οικογένεια. Δηλαδή, χρειάζονται για παράδειγμα οι γραμματείες ή οι εθνικές επιτροπές για να καταγραφεί ότι η πλειοψηφία των νέων βιώνουν την ανασφάλεια των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Με τις συμβάσεις μιας μέρας, 15 ημερών, την εποχιακή εργασία, τα ακανόνιστα ωράρια ή ότι οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση 4 ωρών δικαιούνται το μισό επίδομα της άδειας μητρότητας. Δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας, με βάση το αντεργατικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε διαχρονικά. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν γνωρίζει πως απολύονται έγκυες εργαζόμενες ή καταστρατηγούνται ακόμα και τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας της μητρότητας. Άδειες, επιδόματα, μειωμένο ωράριο για τις νέες μητέρες και άλλα πολλά. Ή, για παράδειγμα, η απάντηση στις αγωνίες του νέου ζευγαριού με προβλήματα υπογονιμότητας είναι η θεσμοθέτηση, όπως αναφέρεται και στην σχετική τροπολογία, μιας γενικόλογης οικονομικής ενίσχυσης, ή είναι η αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οποία να περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες υποβοηθούμενες αναπαραγωγής, ο προγεννητικός έλεγχος, η παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, ο τοκετός και πάει λέγοντας. Συνεπώς, η τροπολογία του ΚΙΝΑΛ δεν μπορεί να γίνει κολυμπήθρα του Σιλοάμ για τις τεράστιες ευθύνες που έχει διαχρονικά για την κατάσταση που βιώνουν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες. Και εδώ να θυμίσουμε ότι το 2012, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ και στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων, το επίδομα τοκετού περιορίστηκε μόνο στις γυναίκες που γεννούν στο σπίτι, γυρνώντας μας δεκαετίες πίσω με αυτή τη λογική. Ενώ φυσικά καταργήθηκε για όλες τις υπόλοιπες. Άρα λοιπόν, σύγχρονο και προοδευτικό, με βάση τις τεράστιες δυνατότητες στην επιστήμη, στην τεχνολογία, είναι η ισότιμη συμμετοχή όλων των γυναικών και των ανδρών στην εργασία, με βάση το αντικείμενο ειδίκευσης. Με σταθερή εργασία και σταθερό ωράριο, με λιγότερες ώρες εργασίας και αυξήσεις σε μισθούς, με μέτρα για την προστασία της μητρότητας του γυναικείου οργανισμού στον χώρο εργασίας, με άδειες μητρότητας για όλες τις εργαζόμενες, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση. Γιατί για όλα αυτά, τα οποία πρέπει να αποτελούν κοινωνικό δικαίωμα μέσα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έχουμε την αναπαραγωγή μιας παροχημένης αντιδραστικής άποψης περί ατομικής οικογενειακής ευθύνης. Γεγονός που αποτελεί το κοινό παρονομαστή των τοποθετήσεων όλων των αστικών κομμάτων. Επιστημονικά σύγχρονο, κύριε Πρόεδρε, είναι να υπάρχει καθολική, δημόσια και δωρεάν πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση από τη στιγμή της σύλληψης, της γέννησης του παιδιού. Παραπέρα, είναι πραγματικά αναγκαίο να καταρτίζεται από τα πρώτα βήματα της προσχολικής ηλικίας και καθ' όλη τη διάρκεια των σχολικών χρόνων ενιαίο επιστημονικό πρόγραμμα που θα θέτει τους γενικούς σκοπούς και στόχους και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνεται η αναγκαία εξειδίκευση αναπερίπτωση παιδιού. Βήμα-βήμα θα παρακολουθείτε αυτή η εξέλιξη και η ανάπτυξή του. Θα υποστηρίζετε με κάθε μέσο, έμψυχο ή άψυχο. Θα πλαισιώνετε από κάθε επιστημονική ειδικότητα, κάθε καταρτισμένο επιστήμονα και θα έχει στη διάθεσή του κάθε μέσο που είναι πρόσφορο. Έτσι ώστε όλη η εκπαιδευτική διαδικασία να υπηρετεί ακριβώς αυτό που λέμε το μέλλον του παιδιού, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική προετοιμασία και ένταξή του στην κοινωνία. Με βάση τα ανωτέρω, κύριε Πρόεδρε, ψηφίζουμε παρόν στο νομοσχέδιο.